Μέτρα για την αντιμετώπιση της λαθροθυρίας θα συνεχίσει να λαμβάνει με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς ο Κυνηγετικός Σύλλογος μετά και τον εντοπισμό παράνομων κυνηγών στα ορεινά του νησιού. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται τα προβλήματα με τις δηλητηριάσεις σκύλων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει σημειωθεί κάποια σημαντική εξέλιξη. Την Κυριακή είχαμε με τον θηροφύλακα του Συλλόγου είχαμε βγει για έλεγχο. Εντοπίσαμε 3 άτομα στον Αγαλά και στο Βραχίωνα να κυνηγάνε χωρίς άδεια. Έχουμε πει από την αρχή, από τις 10-12 του Αυγούστου, ότι δεν θα δεχτούμε καμία ανοχή για όσους δεν θεωρούν την άδειά τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε κανένα τέτοιο φαινόμενο να μην έχουν άδεια. Συγκεκριμένοι, αν γνωρίζετε, είχαν εκδώσει παλαιότερα άδεια ή απλά δεν είχαν καθόλου άδεια ποτέ? Ναι, ήταν ένας, είχε 2-3 χρόνια να βγάλει άδεια, οι άλλοι βγάζανε κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο που υπήρχε από παλιά, αυτό είναι ένα καθεστώς, ότι θα πάω να βγάλω άμε πιάσει ο θηροφύλακας, αυτό δεν ισχύει. Όπως είχε έρθει και παλιότερα με τα κασετόφωνα η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή από την Μπάτρα. Λοιπόν, όταν έρχονται και βρίσκουν ανθρώπους να κυνηγάνε χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να έχουν πάνω τους ή να κυνηγάνε με κασετόφωνα, καταλαβαίνετε ότι και αυτοί αμέσως ρίχνουν τις ευθύνες στους θηροφύλακες και στον Κυνηγετικό Σύλλογο. Αυτά τα φαινόμενα, είπαμε, μηδενική ανοχή σε όσους δεν έχουν άδεια. Από εκεί και πέρα, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Είμαστε μεγάλα άτομα και αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του.